Ωραία. Mm. Θα μα τα πει και στη συνέχεια. Πάμε να δούμε μια πολύ πολύ ωραία συνέντευξη που έδωσε η Κατερίνα Δαλάκα. Το όνομά τη απασχόλησε τον τελευταίο καιρό τα μέσα και τα sites, γιατί το αγόρι τη είναι ο Δημήτρη Φιντερίκο, ο οποίο με κάποιον τρόπο το... μπλέξανε το όνομά του στην υπόθεση του βιασμού τη 24χρονη Γεωργία στη Θεσσαλονίκη. Έτσι ακριβώ. Και η Κατερίνα Δαλάκα δίνει την πρώτη τη συνέντευξη στο περιοδικό OK, το οποίο κυκλοφορεί σήμερα. Μιλάει πρώτη φορά λοιπόν μετά τον τόρο που έγινε μετά την εμπλοκή του συντρόφου τη στο θέμα του βιασμού τη Θεσσαλονίκη. Και λέει και για τα απειλητικά μηνύματα που έχει δεχτεί η ίδια. Ε, για πρώτη φορά λοιπόν, και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι είπε. Αυτό που είπα από την πρώτη στιγμή είναι ότι εύχομαι να αποδοθεί δικαιοσύνη στην κοπέλα. Περιμένω και εγώ να δω τις εξελίξεις. Είναι πολύ άσχημο να συμβαίνουν τέτοια πράγματα το 2022 και φυσικά όταν μια γυναίκα λέει όχι, είναι όχι. Το πρώτο και το τελευταίο λόγο πρέπει να έχει δικαιοσύνη, χωρίς καμία ολιγορία. Είναι άσχημο χωρίς να υπάρχουν στοιχεία και καταγγελίες για κάποιο πρόσωπο, να το εμπλέκουν και να το διασύρουν σε όλη την Ελλάδα για κάτι που ως άνθρωπος δεν θα το φανταζόταν καν. Και αυτό δεν το λέω μόνο για τον Δημήτρη, αλλά για τον οποιονδήποτε διασύρθηκε μέσα από αυτή την ιστορία. Και ειδικά τόσο άδικα. Α σταματήσουν τα fake news γιατί μπορεί να καταστρέψουν έναν άνθρωπο και την οικογένειά του, προκαλώντα πρόβλημα στη δουλειά του και στον περίγυρό του. Α σταματήσει η παραπληροφόρηση και α αφήσουμε τι αρχέ, την ελληνική αστυνομία και του ειδικού να κάνουν σωστά τη δουλειά του. Το πιο επικίνδυνο είναι ότι με αυτόν τον τρόπο ίσω χάνεται η ουσία και τη βγάζουν καθαρή και οι πραγματική ένοχη. Το μοναδικό σχόλιο που έχω να κάνω είναι πριν κρίνετε ανθρώπου και καταδικάζετε ζωέ και οικογένειε, να ελέγχετε την αλήθεια. Πριν στείλετε τα ευριστικά μηνύματα τύπου να πεθάνουμε και να πάθουμε καρκίνο, να τσεκάρετε. Δεν μιλάμε απλά για αρνητικά μηνύματα. Μιλάμε για μηνύματα μίσου, για μηνύματα που δεν το χωρούσε ο νου μου ότι κάποιο κάθισε να τα γράψει και να τα στείλει. Υπήρξε άνθρωπο που μου έστειλε μήνυμα: Άμα σε βρούμε, θα σου ρίξουμε βιτριόλι. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι όταν έχουμε νοπεί ακόμα την εικόνα αυτού του κοριτσιού που δέχτηκε την επίθεση με το βιτριόλι και έπραξε αγάπη από όλη την Ελλάδα, υπάρχει άνθρωπο που γράφει κάτι τέτοιο. Είναι άλλο να γράψει κάτι αρνητικό σε κάποιον και άλλο να του έφυγε να πάθει καρκίνο και να πεθάνει. Ευτυχώ για τον Δημήτρη αποδείχτηκε γρήγορα ότι δεν έχει εμπλοκή στην υπόθεση και εύχομαι το ίδιο να συμβεί αν υπάρχουν και άλλοι που είναι πλάκη σαν αδίκω. Όντω, μπορώ να καταλάβω ένα κορίτσι που ξαφνικά έρχεται αντιμέτωπο με ένα τεράστιο κύμα αντιδράσεων, υβριστικών μηνυμάτων, απειλητικών μηνυμάτων, ακόμα χειρότερα. Και φτάνουμε στο σημείο. Ρε, παιδί μου, καμιά φορά λέω. Λέμε, 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 λέμε. Αλλάζει κάτι στην πράξη. Όχι. Όσο συνεχίζουμε και αντιμετωπίζουμε το μίσο με μίσο, όσο λέμε θα καταπολεμήσουμε το κακό με το κακό, δεν θα αλλάξει τίποτα. Δεν γίνεται να έφυγε και να απειλεί ανθρώπου οι οποίοι εμέσω έχουν εμπλακεί κάπου που είναι κάτι πολύ, πολύ κακό. άσχημο. Και από και κάτι που δεν είναι εξακριβωμένο, ε, από κρυβώς. κάτι που δεν είναι τεκμηριωμένο, από κάτι που μπορεί να σου είπε κάποιο ή να παρερμήνευσε εσύ. Και δεν μιλάω μόνο για την Κατερίνα τώρα και τη συγκεκριμένη. Όχι γενικότερη συζήτηση. Δηλαδή, πάω εγώ τώρα, φτιάχνω ένα προφίλ και με λένε ο κύριο Χου. Ξέρω εγώ τώρα που ήρθε. Λοιπόν, και γράφω κάτι για κάποιον. Χωρί κανένα να τσεκάρει από πού προέρχεται αυτή η πληροφορία, Ποιο είμαι εγώ που το γράφω, Τι σκοπό έχω να δω. Το αναπαράγουνε. Με έναν τρόπο πάρα πολύ γρήγορο και πάρα πολύ μαζικό. Το μίσος φεύγει έτσι, παιδιά, με τον ανεμιστήρα φεύγουν τα πρόσφατα. Και βρίσκεσαι τα, χωρίς να το καταλάβεις στο κέντρο σε κύματος ε, ε, μίσους, την οποία δεν μπορείς να βαζέψεις με τίποτα.